Κύριε Πρόεδρε, κύριε Νικολόπουλε, καταρχήν θα ήθελα να υπογραμμίσω ως θετικό με την ευκαιρία της ερώτησής σας ότι υπάρχει μετά από πάρα πολλά χρόνια Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης. Το τελευταίο είχε εκλεγεί το 2002 και είναι προφανές ότι η στασιμότητα ήταν κάτι το οποίο πήγαζε από πάρα πολύ συγκεκριμένες πολιτικές σκοπιμότητες για την εξυπηρέτηση των γνωστών συμφερόντων. Και τώρα που υπάρχει βεβαίως Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, θα αναλάβει και όλες τις ευθύνες. Νομίζω ότι οι προσδοκίες των πολιτών δικαίως είναι πολύ υψηλές και θεωρώ και εγώ, όπως φαντάζομαι και κάθε μέλος της Εθνικής Αντιπροσωπείας, ότι ειδικά αυτή η σύνθεση του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης έχει προφανέστατα την εκ του νόμου υποχρέωση να προχωρήσει τάχιστα στην αδειοδότηση και μάλιστα σε μία περίοδο η οποία βρίσκεται όχι πολύ μακριά από την διεξαγωγή του διαγωνισμού του περασμένου Αυγούστου. Και νομίζω ότι και όλα τα μέλη του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης το γνωρίζουν αυτό, διότι υπάρχει ένα τετελεσμένο. Το τετελεσμένο είναι η καταβολή τιμήματος. Αποδείχθηκε δηλαδή ότι οι ισχυρισμοί των προηγουμένων κυβερνήσεων και των κομμάτων που τώρα βρίσκονται στην αντιπολίτευση ότι δεν έπρεπε να υπάρχει τίμημα για την άδεια λειτουργίας τηλεοπτικών σταθμών πανελλαδικής εμβέλειας δεν έστεκε. Υπήρξε τίμημα, κατεβλήθη. Δυστυχώς είχαμε ένα προσωρινό φρένο, θα το έλεγα εγώ, από την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Τώρα όμως, άσχετα με την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι εάν κανείς κάνει την υπόθεση ότι είναι ενισχύ η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας του 2010, η οποία λέει ότι η παράταση λειτουργίας τηλεοπτικών σταθμών πανελλαδικής εμβέλειας χωρίς την καταβολή του ανάλογου τιμήματος είναι παράνομη και αντισυνταγματική, είναι προφανές ότι και η ανεξάρτητη αρχή και η πολιτική ηγεσία πρέπει να κινηθούν ούτως ώστε να είναι συμβατοί με αυτή την επιταγή του συνταγματικού μας δικαστηρίου. Έρχομαι λοιπόν και σας λέω ότι μαθαίνουμε ότι πολύ σύντομα θα δημοσιευτεί η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας και θα διαβουλευτούμε εκ νέου με την ανεξάρτητη ρυθμιστική αρχή για να δούμε τα χρονοδιαγράμματα και σε καμία βεβαίως των περιπτώσεων δεν θα αφήσουμε μεσοδιάστημα λειτουργίας μέχρι την ολοκλήρωση της αδειοδότησης, το οποίο θα είναι ένα διάστημα λειτουργίας άνευ τιμήματος κατά το κοινό λεγόμενον τσάμπα. Αυτό το πράγμα δεν πρόκειται να συμβεί. Τώρα, για τις ερωτήσεις στις οποίες πολύ συγκεκριμένα απευθύνεται πάρα πολύ λίγο, κύριε Πρόεδρε. Ναι. Ρωτάτε, κύριε Νικολόπουλε, εάν καταβάλλετε το τέλος χρήσης συχνοτήτων και ο φόρος διαφήμισης, μου δίνετε την ευκαιρία να καταθέσω στα πρακτικά, αν επιτρέπετε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καταθέτω στα πρακτικά λοιπόν έγγραφο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, το οποίο μας κατατέθη μετά από σχετικό αίτημα και εν όψη του κοινοβουλευτικού ελέγχου και της συγκεκριμένης ερώτησης, το οποίο καταγράφει ακριβώς τα βεβαιωθέντα και καταβληθέντα από τους τηλεοπτικούς σταθμούς έσοδα του ελληνικού δημοσίου. Ενημερώνω λοιπόν το Σώμα και τον ελληνικό λαό ότι για το 2015 και το 2016 έχουν καταλογιστεί 76 εκατομμύρια από τον φόρο τηλεοπτικών διαφημίσεων και έχουν εισπραχθεί ήδη τα 60. Έχουν πληρώσει δηλαδή οι ιδιοκτησίες των τηλεοπτικών σταθμών 60 εκατομμύρια. Το ελληνικό δημόσιο, παρένθεση, είχε εισπράξει και άλλα 86-88 εκατομμύρια από τον διαγωνισμό του περασμένου Αυγούστου. Δυστυχώς αυτά θα πρέπει να επιστραφούν. Είναι λοιπόν ήδη ενισχύει μια νέα κατάσταση. Δεν υπάρχει το status quo στο οποίο ψηφισμένοι νόμοι δεν εφαρμόζονταν. Ούτε εδώ πέρα έχουμε μια κυβέρνηση η οποία κραδένει την απειλή της εφαρμογής της νομιμότητας για να διαπραγματευτεί την υποστήριξη ή τα οσανά συγκεκριμένων συμφερόντων. Δεν πρόκειται περί αυτού. Ο νόμος εφαρμόζεται, επαναλαμβάνω, έχουν ήδη εισπραχθεί 60 εκατομμύρια από το φόρο διαφήμισης και
μικρότερο ποσό βεβαίως από το τέλος χρήσης συχνοτήτων, το οποίο το καταβάλουν νομιμότατα, και αυτή η κατάσταση νομίζω σηματοδοτεί ακριβώς μία νέα φάση σε σχέση με τις ευθύνες. Το λέω ευθαρσώς, κύριε Νικολόπουλε, και εμείς και το σύνολο της εθνικής αντιπροσωπείας και η ανεξάρτητη αρχή οφείλει να διασφαλίσει το δημόσιο συμφέρον, και το δημόσιο συμφέρον κατά τεκμήριο επιτάσσει να υπάρχει υψηλό τίμημα για την λειτουργία των σταθμών πανελλαδικής εμβέλειας. Τόσο απλά, τόσο καθαρά. Και για να μην μου πείτε στη δευτερολογία σας ότι αποφεύγω τα ερωτήματα, θα απευθυνθώ και στις νομικές μου υπηρεσίες για πιο λεπτομερή, ενδελεχή και έτσι νομικά άρτια απάντηση σε σχέση με το ερώτημά σας. Σας επαναλαμβάνω και υπογραμμίζω. Αυτή η κυβέρνηση από την πολιτική ευθύνη της στήρησης του νόμου και, του συντάγματος δεν πρόκειται να αποστεί. Ορίστε, κύριε Νικολόπουλε. Κύριε Πρόεδρε, εγώ δεν στενοχωρήθηκα γιατί ο συνάδελφός μου, ο κύριος Γρηγοράκος, επανεντάχθη... Α, σας πείραξα τώρα, μη σχολιάζω. Του Πασόκ. Ενδεχομένως να στενοχωρηθεί ο συνάδελφός μου που κάθεται στην καρέκλα που σήμερα κάθομαι εδώ, ο κύριος Μητσοτάκης. Οι Λάκωνες πάντως σίγουρα δεν έχουν στενοχωρηθεί οι νεοδημοκράτες. Και βεβαίως ούτε ο φίλος μου ο κύριος Δαβάκης, ούτε οι άλλοι, αφού ο καθένας πάει εκεί που του ταιριάζει. Τώρα κατάλαβα όμως γιατί έξω ήσαν τα πλήθη συγκεντρωμένα, φωνάζοντας σωσανά, γιατί γύρισε ο Γιώργος ο Παπανδρέου, που ως μειόφιλε μας έβαλε... Τώρα είστε παλιός κοινοβουλευτικός, ναι, ξέρετε ότι οι ονομαστικές αναφορές, όταν δεν υπάρχουν να απαντήσουν, δεν είναι σωστό. Προχωρήστε. Αλλά ζωντανή είναι η συζήτηση και δεν μπορώ παρά και εγώ να εκφράσω έτσι τη χαρά μου, γιατί επιτέλους γυρίζει ο σωτήρας ο Γιώργος Παπανδρέου. Κύριε Πρόεδρε, ήθελα όμως να ακούσουμε σήμερα από τον κύριο Υπουργό εάν αληθεύει η πληροφορία πως σήμερα αύριο δημοσιεύεται η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, η οποία, όπως πληροφορούμε, λέει ότι μπορεί τάχιστα να προχωρήσει η διαδικασία με το ΕΣΟΡΟΥ. Για να ακούσουμε τι θα πει τάχιστα, αλλά ταυτόχρονα, κύριε Υπουργέ, δεν κατάλαβα αλήθεια πόσο χρόνο προσαρμογής θέλει δηλαδή το ΕΣΟΡΟΥ. Είναι ακόμα στη φάση της προσαρμογής, δηλαδή παρακολουθούν τις εκπομπές. Βλέπουν τις αλητίες που γίνονται, τις δολοφονίες, παίρνουν μέτρα. Αλλά και επ' αυτού, κάθε μέρα που περνάει χάνει το δημόσιο. Πόσο χάνει? Θα βγει ενοικίο? Και ποιο θα είναι το εύλογο τίμημα, αν λέει το ΣΤΕ ας πούμε, εύλογο τίμημα? Ποιο θα είναι για την πολιτική ηγεσία το εύλογο τίμημα? Πόσο νίκη πρέπει να πληρώνουν αυτοί? Και θα δούμε τελικά από αυτή την απόφαση εάν είναι φρένο, εάν ήταν ήττα, όπως λένε, της κυβέρνησης, ειδικότερα του παπά, αυτή η εξέλιξη, και αν τελικά πράγματι μπορούν να επαναπαύονται ότι όλα θα είναι όπως παλιά. Και έχουν όμως δίκιο να νιώθουν μερικές φορές έτσι ή τα μέλη της Νταβατζιδοκρατίας, γιατί, κύριε Υπουργέ, ειλικρινά δεν καταλαβαίνει ο ελληνικός λαός γιατί πρέπει να εξαιρεθούν αυτοί των ποθενέσχες, επειδή έτσι έμαθαν και επειδή έτσι θέλουν να συνεχίζουν οι ταβατζίδες. Τι είναι αυτό που θέλουν να προστατεύσουν? Τον εαυτό τους? Κάτι άλλο? Πριν μερικούς μήνες με τον νόμο Παπά για τις τηλεοπτικές άδειες, σας θυμίζω και να το ακούσουν οι συμπατριώτες μας που στενάζουν από τη βαριά φορολογία, ότι αυτοί δέχτηκαν να καταθέσουν, κατ' επιταγή του νόμου, του δικού σας, πλήρη κατάλογο περιουσιακών στοιχείων για να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό. Τώρα γιατί έχουν αντίρρηση να πράξουν κάτι ανάλογο? Τι τους ενδιαφέρει, να προστατεύσουν τον εαυτό τους, τα στελέχη τους,
Γιατί είναι και εκείνα υπόχρεα οι δηλώσεων που δεν έσχεις. Μήπως δεν μπορούν να δικαιολογήσουν τις περιουσίες που απέκτησαν. Μήπως γιατί σε αυτή την υπόθεση υπάρχει αρκετό αδήλωτο μαύρο χρήμα. Κύριε Υπουργέ, δεν ξέρω αν πρέπει κανένας όταν κάθεται σε εκείνα τα έδρανα να συμβιβάζεται. Θα δούμε σε λίγο, τώρα ξεκινάει η τελευταία συνεδρία της Εξεταστικής Επιτροπής. Με τι πρόταση έρχεστε? Θα το κουκουλώσουμε, θα το κλείσουμε την ιστορία της δανειοδότησης των ΜΜΕ? Γιατί μόλις προχτές, ακούστε, η Εθνική Τράπεζα στις 8 Οκτώβου του 2016, κύριε Πρόεδρε, και ενώ η Εξεταστική Επιτροπή έβγαζε όλα αυτά τα άπλυτα στη φόρα, ένας μεγαλοκαναλάρχης που κουνάει και τα δάχτυλα, εκείνος το δάχτυλο, εκείνος που έλεγε ότι ενθυλάκωσε μια επιταγή στη τσέπη του κυρίου Μητσοτάκη, πήρε 1.200.000 από την Εθνική, τη δική σας. Κύριε Υπουργέ, για να δούμε γιατί θέλουν ούτε πόθεν έσχεση, ούτε το ένα ούτε το άλλο. Κλείνω λοιπόν, πριν μου αφαιρέσει δικαιολογημένα το λόγο ο κύριος Πρόεδρος, και θέλω να σας παρακαλέσω να μου πείτε αν είμαστε πραγματικά μπροστά σε εξελίξεις, να μου πείτε αν πραγματικά το ΕΣΟΥΡΟΥ, γιατί μάθαμε ότι συναντηθήκατε, έχει την υπόψη του να ασχοληθεί κάθε μέρα με τα καθήκοντά του, καθημερινά με τις εκπομπές, αλλά προπαντός και κυρίως να αποκατασταθεί η τάξη και η νομιμότητα. Εμένα θα μου επιτρέψετε πάντως, κύριε Υπουργέ, για να μην λέτε ότι δεν ήξερα, δεν μου τα είπε κανένας, να σας καταθέσω τις δύο επιστολές που έστειλα στο ΕΣΟΥΡΟΥ, και εκείνοι για να μην λένε ότι δεν το ξέρανε, δικαστές πράγμα, και δεν ξέρουν τι κάνουν και τι ευθύνες έχουν. Και το εξώδικο που έστειλα χτες το βράδυ και στους πολιτικούς αρχηγούς και στους άλλους αρμόδιους, επίσης για να μην κάνουν ότι δεν ξέρουν για το τι συμβαίνει, γιατί έρχονται και κάποιοι να μας πούν ότι εκβιάζουμε υπέρ του δημοσίου συμφέροντος. Γιατί λέμε ότι δεν μπορεί η Δέλτα ΔΟΗ να κρατάει 6 χρόνια την υπόθεση ενός καναλάρχη. Ολοκληρώνουμε. Ευχαριστώ την πολύ, κύριε Πρόεδρε. Πάρει το λόγο ο Υπουργός. Προς αποκατάσταση της πραγματικότητας και προστασίας της Βουλής. Κύριε Νικολόπουλε, η παράταση του πόθεν έσχες δεν έγινε ούτε κατ' επιταγήν των καναλαρχών, ούτε κατ' επιταγήν κανένας άλλου, αλλά λόγω αντικειμενικών δυσκολιών, και είναι απλή παράταση και δεν εξαιρεί κανέναν από αυτούς που ήταν στην αρχή. Και αφορά και όλους μας, και βουλευτές που δεν είχαν προλάβει, και δημόσιους υπαλλήλους και άλλους αξιωματούχους. Επομένως, δεν τους εξαίρεσε κανέναν από αυτούς που υπενηχθήκατε. Δεν ξέρω το γιατί, πάντως η παράταση δεν αφορά εξαίρεση και είχε και ένας και... Ναι, δεν με νοιάζει. Κύριε Νικολόπουλε, σας παρακαλώ. Και λέει, δεν θέλουμε. Αυτή είναι διαφορετική απόψη. Ηρεμήστε, σας παρακαλώ. Εγώ δεν απαντώ εκ μέρους αυτών που λέτε εσείς. Δεν είμαι συνηγορός τους, ούτε θα με θέλανε να είμαι. Απαντώ όμως εκ μέρους της Βουλής. Δεύτερον, ο κύριος Υπουργός υπενήχθη ότι επίκειται να βγει η απόφαση του ΣΤΕ. Δεν είναι εκπρόσωπος του ΣΤΕ για να σας απαντήσει επ' αυτού. Έτσι, και να ξέρει, δεν μπορεί να απαντήσει εκ μέρους του ΣΤΕ. Έτσι, όλοι πάνω κάτω ξέρουμε, αλλά ό,τι έχουμε διαβάσει. Και στο τέλος, θα μου επιτρέψετε να σας πω, καθ' υπέρβαση ίσως των καθηκόντων μου, αλλά με αφορά και σας αφορούσε και εσάς την εποχή. Αυτό που υπενηχθήκατε για επιταγή σε τσέπη του κυρίου Μητσοτάκη, προφανώς πρώτον δεν αναφέρεστε στον κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη. Ναι, επειδή Μητσοτάκης γράφεται στα πρακτικά. Και δεύτερον, επί του θέματος αυτού, όπως πολύ καλά ενθυμίστε, έχει αποφανθεί η δικαιοσύνη εκείνη την εποχή, πριν 25-26 χρόνια δηλαδή. Επομένως, να γραφτεί αυτό στα πρακτικά. Ναι, αλλά... Η αναφορά μου, όχι, η αναφορά μου έγινε... Κατάλαβα, χτυπούσατε άλλο σήμαντρο, αλλά εγώ... Όχι, η αναφορά μου έγινε στον πολιτικό προστάτη του κυρίου Μητσοτάκη. Στον κύριο Αλαφούζο, no. Που του δίνει γραμμή. Αναφέρετε... Και δυστυχώς, κύριε Νικολόπουλε, καταρχήν δεν σας έδωσα το λόγο. Πώς τον πήρατε το λόγο? Τώρα τι θέλετε, σας ανακαλέσω στην τάξη? Καθίστε κάτω. Ωραία, καθίστε κάτω. Μην γράφετε τίποτα από όσα λέει ο κύριος Νικολόπουλος. Λοιπόν, κύριε Νικολόπουλε, Δεν γράφετε τίποτα από αυτά που είπε ο κύριος Νικολόπουλος χωρίς να του έχω δώσει το λόγο. Διαγράψτε τα όλα από τα πρακτικά. Κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο.
Τώρα να μιλήσει ο Υπουργός, κύριε Νικολόπουλε. Ορίστε, κύριε Υπουργέ. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Νικολόπουλε, θέλω να ξεκινήσω από το εξής. Είναι προφανές ότι το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης έχει την πλήρη στήριξη και υποστήριξη τη δική μας. Και εμείς από την πρώτη στιγμή που λάβανε τις θέσεις τους και καθίσαν στις καρέκλες τους οι άνθρωποι, τους συναντήσαμε και τους δηλώσαμε και μάλιστα εμπράκτως ότι θα έχουν την πλήρη υποστήριξή μας. Και την πολιτική και την ηθική και την υλικοτεχνική. Τους έχουμε παραδώσει λοιπόν όλη τη δουλειά την οποία κάναμε κατά τη διάρκεια της διεξαγωγής του διαγωνισμού και νομίζω ότι αυτό είναι μια περιουσία του δημοσίου την οποία και η ανεξάρτητη αρχή πρέπει οπωσδήποτε να την αξιοποιήσει. Είμαστε σε μια διαδικασία προφανώς ρύθμισης του τοπίου της ενημέρωσης. Και αυτό επιτρέψτε μου να πάρω την ευκαιρία και να πω δεν αφορά μόνο τα τηλεοπτικά, αφορά και το διαδίκτυο, όπου έχουμε πλέον ολοκληρώσει και σε πάρα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα το Μητρό Online Media θα είναι ενισχύ, δηλαδή διαφήμιση κρατική θα μπορούν να παίρνουν μόνο όσα μέσα ενημέρωσης του διαδικτύου έχουν εγγραφεί στο σχετικό Μητρό. Η ανταπόκριση είναι ήδη πάρα πολύ μεγάλη, πάνω από 300 διαδικτυακά μέσα ενημέρωσης έχουν εγγραφεί και νομίζω ότι αυτή είναι μια κίνηση την οποία θα πρέπει όλες οι πολιτικές δυνάμεις να την αγκαλιάσουν, να τη στηρίξουν και βεβαίως θα φέρει και έτσι μια ένεση πάρα πολύ μεγάλης διαφάνειας στο πώς κατανέμεται η κρατική διαφήμιση. Θα συμβάλλει επίσης, επιτρέψτε μου να πω, στην αποκατάσταση εργασιακών σχέσεων στα διαδικτυακά μίντια, όπου όλοι γνωρίζουμε ότι τα πράγματα είναι πάρα πολύ άσχημα. Θα φέρουμε επίσης το νομοσχέδιο για την ηλεκτρονική πλατφόρμα διάθεσης του διαφημιστικού χρόνου. Είναι άλλη μια μεγάλη πληγή. Και επειδή γνωρίζουμε πράγματα τα οποία βεβαίως αν δεν μπορούμε να τα τεκμηριώσουμε είναι καλό να αποφεύγουμε να πούμε δημοσίως, θα πω για άλλη μια φορά ότι στον τρόπο κατανομής της διαφήμισης και την διακίνηση των χρημάτων υπάρχουν γκρίζες ζώνες. Αυτή λοιπόν η νομοθετική μας πρωτοβουλία νομίζω ότι θα συμβάλλει στο να μην υπάρχουν αυτές οι γκρίζες ζώνες και που ξέρετε, κύριε Νικολόπουλε, εκεί πέρα θα απαντηθούν και ορισμένα ερωτήματα για τα ελαττήρια, τα κίνητρα κάποιων να ζητούν με τρόπο εσχρό και καταδικαστέο νομίζω να μην καταθέτουν ποθενέσχες και να πω και μια καλή κουβέντα κύριε Πρόεδρε, χαίρομαι που και η αξιωματική αντιπολίτευση σε μια ανακοίνωση που ως συνήθως βέβαια εμένα μελούζει με διάφορα κοσμητικά επίθετα, τοποθετήθηκε υπέρ της κατάθεσης πόθεν έσχες τόσο των ιδιοκτησιών. Νομίζω ομόφωνη είναι η απόφαση για να λέμε καλές κουβέντες δηλαδή, για τη Βουλή. Είναι, εντάξει, η πολιτική αντιπαράθεση βεβαίως να εξελίσσεται και ας είναι και κρέα καμιά φορά, δεν πειράζει, αλλά εδώ πέρα νομίζω ότι έχει γίνει ένα βήμα και το τελευταίο που απομένει σε σχέση με αυτό, εάν υπάρχει ίχνος ντροπής και τσίπας να αποσυρθεί αυτή η προσφυγή από το Συμβούλιο της Επικρατείας. Οι άνθρωποι δηλαδή που έχουν προσφύγει να αντιληφθούν ότι είναι προσβλητικό να είμαστε σε ένα καθεστώς όπου ο δημοσιογράφος των 600 και των 700 ευρώ να υποχρεούται να καταθέτει πόθεν έσχες και να διεκδικούν αυτοί διε αυτών να μην εμπίπτουν σε αυτή την υποχρέωση. Νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο προσβάλλει άπαντες. Τελειώνω. Πόσο χρόνο θέλει ο διάβολος? Να σας πω τώρα, έρχομαι σε αυτό. Νομίζω ότι θα πρέπει να γίνει εκ νέου μια διαβούλευση με τη δημοσιοποίηση της απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας με το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης και από εκεί και πέρα να ληφθούν οι αποφάσεις. Σε κάθε περίπτωση, κύριε Νικολόπουλε, το μεσοδιάστημα από τώρα μέχρι την ολοκλήρωση της αδειοδότησης δεν θα είναι ένα μεσοδιάστημα όπου οι τηλεοπτικοί σταθμοί θα λειτουργούν άνευ τιμήματος. Τελεία και παύλα. Σε αυτό υπάρχει νομίζω απόλυτη πολιτική απόφαση και νομίζω ότι μπορούν να υπάρξουν και εδώ ευρύτερες συνενέσεις. Τώρα, με ρωτήσατε για το εύλογο τίμημα. Ένα τεκμήριο υπάρχει. Ο διαγωνισμός που διεξήχθη τον Αύγουστο. Αποτιμήθηκε δηλαδή με μια διαδικασία κρυστάλλινη και διαφανέστατη
μια διαδικασία η οποία ως προς την εσωτερική της ενοχή δοκιμάστηκε στο ανώτατο συνταγματικό δικαστήριο σε κάθε της βήμα και μόνο για τη μεταφορά αρμοδιοτήτων έχουμε την αρνητική δυστυχώς για τα συμφέροντα του δημοσίου απόφαση. Αυτή λοιπόν η διαδικασία είναι το τεκμήριο και ο οδηγός κατά τη γνώμη τη δική μας για το ύψος του τιμήματος και για το εύλογο του τιμήματος. Τέλος, γιατί κάνατε και μία αναφορά στην Εξεταστική Επιτροπή. Στην Εξεταστική Επιτροπή νομίζω ότι είχε και ο ελληνικός λαός την ευκαιρία να ακούσει σημεία και τέρατα. Και κατά τη γνώμη μου, κύριε Νικολόπουλε και κύριε Πρόεδρε, τα σημεία και τα τέρατα κάτω από το χαλί δεν χωρούν. Νομίζω ότι έχει ξεκινήσει μία διαδικασία. Μην προδικάζουμε όμως την απόφαση της Επιτροπής. Το σταματάμε και εγώ, εδώ, δεν μέλος, είναι. Ως μέλος της κυβέρνησης, έχετε δίκιο κύριε Πρόεδρε, θα σταματήσω εδώ, διότι είναι μία επιτροπή της Βουλής, στην οποία προφανώς δεν έχουμε και καμία αρμοδιότητα. Νομίζω όμως ότι εδώ έχουμε ένα πλέγμα κινήσεων, νομοθετικών ρυθμίσεων και πρωτοβουλειών που υποδηλώνουν και κάνουν πάρα πολύ ευκρινές στον ελληνικό λαό ότι αυτή η κυβέρνηση δεν έχει καμία διάθεση να συνεχίσει κατά τα συνηθισμένα. Επαναλαμβάνω, 60 εκατομμύρια από την αρχή του 2015 μέχρι τώρα έχουν καταβληθεί και ακόμα ένα ποσό το οποίο δυστυχώς λόγω του πώς είναι δομημένη η κωδική των δημοσίων εσόδων δεν είναι πολύ εύκολο να ξεχωριστεί, αλλά καταβάλλεται και αυτό κανονικά για το τέλος χρήσης συχνοτήτων. Πολύ σύντομα, επαναλαμβάνω τη δέσμευσή μας, θα έρθουμε με τη ρύθμιση η οποία θα καλύπτει και το τίμημα από τώρα μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας αδειοδότησης. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Τη δήλωση κάντε τι απ' έξω. Τελειώσαμε. Γιατί η καλοσύνη παρεξηγείται η καλοσύνη. Εγώ τι αναφέρθηκα. Αναφέρθηκα με πολύ αγάπη. Τον προστάτεψα εγώ τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη με την σύμφωνη γνώμη τη δική σας. Καλυφθήκαμε. Λέω λοιπόν, ολοκληρώθηκε η συζήτηση.